Σήμερα έχουμε το διασυλλογικό πρωτάθλημα παιδων κορασίδων. Το παιδων κορασίδων είναι μόνο σε επίπεδο σερών δράμας. Οι υπόλοιποι Καβάλα και Θράκη γίνανε εχθές. Πιστεύω ότι το επίπεδο είναι υψηλό. Τα αποτελέσματα που βλέπω τώρα είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά, γιατί οι αγώνες αυτοί εκτός του βαθμολογικού ενδιαφέρον έχουν ενδιαφέρον και από την άποψη των παιδιών, ποια παιδιά θα κάνουν το όριο για να πάνε στο Πανελλήνια πρωταθλήματα. Το θέμα είναι ότι τα Πανελλήνια πρωταθλήματα χρειάζονται χρήματα. Εμάς εκτός από το Δήμο, και εκεί έχουν λίγο κοντράρει τα χρήματα που ζητάμε, θα πρέπει οπωσδήποτε να βοηθηθούμε για να τα βγάλουμε πέρα. Γιατί κάθε παιδί που πηγαίνει σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα έχει ένα κόστος γύρω στα 150 με 200 ευρώ, πράγμα που οι σύλλογοι αδυνατούν να τα καλύψουν. Δεν τολμούμε να ζητήσουμε από τους γονείς, ειδικά σε παιδιά που είναι από οικογένειες δύσκολα, που τα βγάζουν πέρα. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Αγαπάει ο Δήμος το Στίβο, θα πρέπει οπωσδήποτε όμως να το αποδεικνύει συνεχώς. Με το γκρέμισμα των κερκίδων, τη μελέτη, με τον μπαλόνι που ο Δήμαρχος δεν το είπε, και πιστεύω ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα και στα ομαδικά και στα ατομικά αθλήματα. Βέβαια στα ατομικά, Δήμαρχε, δεν είπες προηγουμένως ότι έχουμε να κάνουμε και για τη σκοποβολή. Θέλει εγκαταστάσεις και η σκοποβολή, και τα βαρέα αθλήματα θα πρέπει ή στο μπασκετάκι που είναι εδώ στο δημοτικό το στάδιο ή σε κάποιο ολοχώρο να βρούμε να εγκαταστήσουμε και εκεί όλα τα βαρέα αθλήματα. Θέλει ένα μικρό γηπεδάκι των 200 περίπου θεατών, τους ώστε όταν είναι να κάνουμε αγώνες αυτού του επίπεδου και διεθνείς αγώνες να μπορούμε να έχουμε το χώρο μας και εμείς στα βαρέα αθλήματα. Πιστεύω ότι και αυτό που βλέπουμε εδώ είναι πάρα πολύ καλό. Μην ξεχνάμε ότι ο Γάμα Σίγμα Σέρες είναι πέμπτος στην Ελλάδα σύλλογος. Ο Όφκα Σερό είναι 23ος, εμείς είμαστε 27η ο ΣΚΑ Δράμας, αλλά και οι άλλοι σύλλογοι της Δράμας και η περιφέρεια με το Καλαμπάκι και το Δοξάτο είναι υψηλό επίπεδο. Θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή ημέρα είναι αρχή καλή για το Στίβο. Νομίζω ότι άλλη μία δραστηριότητα όσον αφορά το Στίβο για τη Δράμα είναι κάτι, νομίζω, για τη Δράμα πλέον καθημερινότητα. Μια Δράμα η οποία στο Στίβο έχει να επιδείξει πολλούς μεγάλους αθλητές διαχρονικά, πολύ μεγάλες και πολλές μεγάλες διοργανώσεις αγώνων Στίβου εδώ στο Εθνικό Στάδιο. Ένα στάδιο το οποίο βεβαίως χρειάζεται τις βελτιώσεις του, χρειάζεται κάποια πράγματα περισσότερα να γίνουν, προκειμένου οι αθλητές μας να μπορούν να προπονούνται και να κάνουν τον πρωταθλητισμό απρόσκοπτα όπως θα έπρεπε και σε συνθήκες οι οποίες θα δίνουν το δικαίωμα και την ελπίδα, αν θέλετε μάλλον την ελπίδα, για κάτι καλύτερο. Ο Δήμος της Δράμας έχει την συνεργασία με τους προπονητές, με τους συλλόγους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτόν, ιδιαίτερα εδώ με τον Στέλιο, τον κύριο Μιχελάκη, ο οποίος και γρινιάζει τις περισσότερες φορές, αλλά νομίζω ότι γρινιάζει για το καλό της Δράμας, για το καλό των αθλητών, για τον Στίβο και όχι μόνο, για όλα τα αθλήματα, προκειμένου να τα παιδιά μας να έχουν καλύτερο περιβάλλον στο οποίο αθλούνται και, όπως είπα, κάνουν και τον πρωταθλητισμό τους. Εμείς στηρίζουμε τον αθλητισμό έμπρακτα, όχι απλά με την παρουσία μας, αλλά και υλικά, προκειμένου οι σύλλογοί μας να λειτουργούν απρόσκοπτα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Από τα έργα τα οποία προγραμματίζονται εδώ, το πιο σημαντικό και το πιο άμεσο είναι η καθαίρεση των κερκίδων. Οι κερκίδες οι παλιές γνωρίζουμε όλοι ότι έχουν πρόβλημα στατικότητας, θα καθαιρεθούν. Η δημοπράτησή της καθαίρεσης γίνεται μέσα στο μήνα αυτόν. Προγραμματίζεται και η μελέτη των νέων κερκίδων, η οποία κοστίζει περίπου 60.000 ευρώ, όπως και η καθαίρεση 60.000 ευρώ, και έτσι θα πάμε σε μια καινούργια διαδικασία, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν ότι έχουμε προβλήματα και με την ύπαρξη αλλά και την τοποθέτηση σήμερα των πυλώνων, των προβολέων, όπου δεν μπορούμε να οργανώσουμε μεγάλους αγώνες λόγω της προσβασιμότητας η οποία υπάρχει. Μετά την καθαίρεση θα λυθεί το πρόβλημα της προσβασιμότητας και έτσι θα μπορούμε να κάνουμε και μεγαλύτερους αγώνες στη Δράμα όπως πρέπει και όπως αρμόζει.